τη δραστική μείωση του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 εξαιτία τη ελληπούς χρηματοδότησης κατά κύριο λόγο, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μπροστά σε μια μεγάλη σημασία και ιστορική αλλαγή για το Πανεπιστήμιο, όπω είναι η έναρξη λειτουργία τη Πολυτεχνική Σχολή από το νέο Ακαδημαϊκό Έτο, η σύγκλητο, υιοθετώντα τι προτάσει των τμήματων, προτείνει τη μείωση σε ποσοστό 30% του αριθμού των εισακτέων από τον Σεπτέμβριο. Την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά εισήχθησαν στα Ιωάννινα 2.930 πρωτοετίς, με τη σύγκλιτο να ζητά πλέον από το Υπουργείο την εισαγωγή μόλις 2.070 φοιτητών σε όλα τα τμήματα του από το Σεπτέμβριο. Η συνολική εικόνα από τα 15 τμήματα του Πανεπιστημίου είναι πω οι διοικήσει του προτείνουν τη δραστική μείωση των εισακτέων, αφού αδυνατούν, όπω αναφέρουν στι αιτιολογημένε εκθέσει, να ανταποκριθούν στι αυξημένε ανάγκε μεγάλου αριθμού φοιτητών λόγω των συνεχιζόμενων περικοπών στου προπολογισμού του. Μοναδική εξαίρεση από τα 15 τμήματα του τοπικού πανεπιστημίου αποτελεί το Τμήμα Αρχιτεκτών Μηχανικών, που εισηγήθηκε τον ίδιο αριθμό εισακτέων με αυτόν τη προηγούμενη Ακαδημαϊκή Χρονιά. Στι εισηγητικέ του εκθέσει, τα πανεπιστήμια τη χώρα επισημαίνουν προ την ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία πω οι προτάσει του δεν προέκυψαν αυθαίρετα, αλλά αποτελούν προϊόν αντικειμενικών συνθήκων και αντικειμενική αξιολόγηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν πλέον σε κάθε τμήμα. Αξίζει να αναφερθεί βέβαια ότι και τι προηγούμενε χρονιέ, την ίδια περίοδο, τα πανεπιστήμια τη χώρα υποβάλλουν αντίστοιχε προτάσει στην ηγεσία με μειώσει στο δυναμικό των εισακτέων. Πλην όμω καμία πολιτική ηγεσία δεν ανέλαβε την ευθύνη να αποδεχθεί τι προτάσει αυτέ. Αντιθέτω, κινήθηκαν όλε στη λογική διατήρηση των ευαίσθητων ισορροπιών τη μη διατάραξή του, γιατί υπάρχει και ένα σημαντικό οικονομικό κομμάτι που δεν μπορεί να παραγνωριστεί από κανέναν, πολύ δε περισσότερο στι τοπικέ κοινωνίε. Η μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των εισακτέων στα άλλα πανεπιστήμια προτείνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο με 50%. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προτείνονται οι παρακάτω μειώσεις στο τμήμα βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών από 125 εισακτέοι στους 80, στο τμήμα ιατρικής από 140-80, τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας από 290-200, τμήμα μαθηματικών από 255-150, τμήμα μηχανικών επιστήμης υλικών από 140-90. Στο τμήμα Μηχανικών Ελεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική από 200 τμημα μαθηματικων απο 255 150 τμημα μηχανικων επιστημης υλικων απο 140 90 στο τμημα μηχανικων ελεκτρονικων υπολογιστων και πληροφορικη απο 200 120. Στο Οικονομικών Επιστημών, από 230-170. Στο Παιδαγωγικό Δημοτική Εκπαίδευση, από 210-150. Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, από 250-200. Στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών τη Τέχνη, από 110-70. Στο Τμήμα Φιλολογία, από 230-200. Στο Τμήμα Φιλοσοφία Παιδαγωγική Ψυχολογία, από 280-240. Στο Τμήμα Φυσική, από 220-170 στο τμήμα χημίας από 200-100, ενώ στο τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών προτείνεται να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εισακτέων, δηλαδή 50 φοιτητές.